Εμπρός. Καλησπέρα, Δαγκή. Γεια. Λέγομαι Ανδριανός και είμαι Παναθηναϊκός. Ανδριανός, ναι. Παναθηναϊκός, ναι. Πιστεύεις ότι τα πρωταθλήματα που έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός είναι... Όλα καθαρά και τέλεια. Εσύ θυμάσαι μόνο ένα για τον Παπουτσέλη. Το προθεσινό το πέναλτι με την ΑΕΚ ήταν μέσα. Με την ΑΕΚ προχτές ήταν μέσα. Όλα. Και να σου πω γιατί ήταν όλα. Ολυμπιακός καλός ή κακός. Έχει πάρει ένα μπαίχτη από τις δύο κεφαλές της ομάδος του. Δύο εννοώ, δύο μεγάλους παίχτες. Τον Αντωνιάδη. Τι, για πες, τι θέλω να πω. Δεν θα λέγε τίποτα. Ε? Όλα πεντακάθαρα. Εσένα σε πιάσανε μουνόπανο με τα λεφτά με στα λουλούδια. Κατάλαβες μαλάκα. Εσένα πιάσανε. Εσύ έπαιξες με την Γκεστάμπο. Δεν έπαιξε ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν ρώτησες και αυτό. Εσένα πήγανε στο Γουέμπλε η Δέσποινα Παπαδοπούλου. Δεν πήγανε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, μια ζωή βρωμιά είναι η ομάδα σου. Μαλάκα. Θα με πεις τώρα για να μπαίνετε και να από εδώ και να από εκεί. Τι λέτε ρε. Εδώ και πέρα ο Πάο κέρδισε πέρυσι 18. Ο Παναθηναϊκός ήδη εφέτος 3. Αλλά ό,τι κερδίζει ο Ολυμπιακός είναι α. Ναι. Όταν μπήκε αυτή η πουτάνα μέσα ο Φιλιππίδης και χτύπησε το Κωνσταντίνο. Το 1-1 με στη λεωφόρο. Ήτανε πέναλτι, δεν ήτανε. Βαρέσατε τσάμπα τον Ευθυμιάδη, δεν τον βαρέσατε. Άκουσε, φιλαράκο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Καταρχήν έχετε κάνει και πουστιά. Δηλαδή τώρα πούστε το κεφάλι μου. Λοιπόν, άκουσε. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι. 0-0. Τελικό σκυπέλλου. Κάνει έτσι ο διαιτητής. Άμα πήγαινε, ας πούμε, γράμματα, το έπαιρνε ο Παναθηναϊκός. Άμα πήγαινε, πώς το λένε το άλλο, χωρίς γράμματα. Το έπαιρνε ο Ολυμπιακός. Κάνει έτσι ο Ζλατάνος ήταν. Και το δίνει στο Δωμάζο. Του λέω σιδέρεις και να το δω κι εγώ. Του λέω την άδειες εσύ ρε, Τι μιλάτε ρε μουνόπανα. Έχετε κάνει τα εγκλήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μέχρι και το μπουρδέλο σας στη λεωφόρο είναι δωρεά του κράτους και το ανταλλάσσετε με το βοτανικό. Δηλαδή, είναι του κράτους το κήπεδο, του Δήμου είναι. Άκουσες τι είπα τώρα. Μη θυμηθώ κι άλλα. Γιατί είναι η ώρα τέτοια που δεν θα κοιμηθώ στις 10 το πρωί. Από τα νεύρα μου. Και να σου πω για κάτι. Για να σε βοηθήσω, μωρή πουτάνα. Ρε πούστη Παναθηναϊκέ. Έτσι πρέπει να μιλάω σε αυτούς που δεν έχουν επιχειρήματα αληθινά. Εσύ βγήκες τώρα να το πεις αυτό. Δηλαδή ο Δωμάζος, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, ο Αντωνίου, αυτοί όλοι, οι Μαλάκες, ο Σαραβάκος, αυτοί όλοι. Γιατί δεν πήγαν να διαμαρτυρηθούν αφού το έκλεψε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα. Αν κάποια ομάδα έχει κλέψει πρωταθλήματα του Ολυμπιακού, είναι μόνο ο Παναθηναϊκός. Από το 88, με Ντέταρη, Προτάσοφ και παιχταράδες, εσύ μου τα παίρνες, Μαλάκα. Κι εγώ σε γάμαγα στην μπάλα. Και μου τα έπαιρνε ο Κολιτσιδάκης και ο Βονόρτας. Και μιλάς βρε μαλακιστήρι. Μάκες Ολυμπιακή. Να γιατί πρέπει να πάμε το γήπεδο την Κυριακή και κάθε Κυριακή. Είδατε τα μουνόπανα. Τα είδατε. Τα βλέπετε.